Ειδικά με την τριτοβάθμια επεξεργασία, αυτή τη στιγμή στο βιολογικό σταθμό του Ηρακλείου έχουμε τριτοβάθμια επεξεργασία. Ήδη έχουμε περίπου 6.000 χιλικά τα οποία τα 6.000 χιβικά αυτά ε, τα κατευθύνουν στην περιοχή του προφήτη Ηλία, όπου έχουν, τα χρησιμοποιούν για την καλλιέργεια πρωτοβάθμια καλλιέργεια, ειδικά στα μπέλια και κάποιε ποσότητε μικρέ προ τον Άγιο Βλάση. Εμεί λόγω των μεγάλων αναγκών που υπάρχουν ήδη έχουμε πάρει πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψη 18 εκατομμύρια. Έχει εγκριθεί πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψη 18 εκατομμυρίων, ώστε να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε τα 36.000 χιβικά που έρχονται ημερησίω στο, στο, βιολογικό σταθμό του Ηρακλείου, λίμματα 36.000 χιβικά, ώστε να έχουμε την αντίστοιχη ποσότητα και στι τριτοβάθμιε επεξεργάσει νερό. Αυτό θα δώσει μια τεράστια λύση σε όλη την περιοχή. Στο, αστικό, στο περιαστικό πράσινο του Ηρακλείου που υπάρχουν στα τείχη που χρειαζόμαστε νερό καθώ και στι περιοχέ που είναι πέριξ του βιολογικού, στην περιοχή των Βασιλιών, στην περιοχή τη Φινικιά, Αρχανών, όλε αυτέ τι περιοχέ θα μπορέσουν να στείλουμε νερό, προφιτηλία προφανώ ακόμα περισσότερο, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όλου του γεωργού στι καλλιέργειε του. Ε, την Τρίτη είχαμε μια εξαιρετική μερίδα στη Βικελέα Βιβλιοθήκη, είναι το πρόγραμμα Ιντερεκ Ελλάδα-Κύπρος, που ουσιαστικά εκεί πέρα ήταν η διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων και πώς μπορούμε να τα επεξεργαστούμε και να τα διαθέσουμε. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα. Έχει γίνει πολλές προτάσεις, μάλλον έρευνα, έχει γίνει τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα. Και το συμπέρασμα που καταλήξαμε είναι ότι μπορούμε να, να αυτή τη στιγμή να ελέγξουμε ουσιαστικά τα υιογενή που βγαίνουν από, τος, από το βιολογικό να μπορέσουμε να τα ελέγξουμε να μην έχουμε στα απόλυτα οι διάφορα φορτία βιολογικά. Ε, το μεγάλο πρόβλημα μόνο έγκυται τώρα, αυτή τη στιγμή, στη λιματολάσπη. Σύμφωνα με του ειδικού που κάναν την, 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 την έρευνα, ότι ναι, μεν ακόμα στην Κρήτη δεν χρησιμοποιούν λιματολάσπη, αλλά ω γνωστό είναι ήδη υπάρχει ένα πρόγραμμα στο Ταμείο Ανάκαμψη για την ξέραση τη λιματολάσπη που θα φύγει από τη ΔΕΙΑ, ούτω ώστε να πάει στου πέρα γαλίνου να γίνει υπεξεργασία και να διατεθεί όπω γίνεται σε πάρα πολλέ χώρε τη Ευρώπη να διατεθεί για καλλιέργεια. Εκεί υπάρχει ακόμα ένα πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη. Είναι, ποια είναι τα όρια που πρέπει να καθοριστούν, και εκεί ακριβώ γίνεται η έρευνα. Ω όμως το θέμα, της, των, αυτά που φεύγουν από την περιοχή των, των νοσοκομείων έχουν κατασταθεί πιλωτικά στο Παγνί και στην Κύπρο. Δύο σταθμοί, που εκεί πέρα πλέον γίνονται οι τελευταίε. Τώρα, μέχρι το τέλο του χρόνου, θα ξέρουμε ακριβώς τα αποτελέσματα. <Το>